δύναμη από τη Θεσσαλονίκη. Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ξεκινάει αύριο και εμείς κάπου εκεί θα είμαστε κρυμμένοι. Η Μάρθα Φριτζίλα επαναλαμβάνει την περσινή της επιτυχία Κατερίνα Ισμαήλωβα στο Θέατρο του Νέου Κόσμου, ενώ ο εικαστικός Δημήτρης Ιωάννου κάνει τέχνη με αντικείμενα που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν άχρηστα. Το βάρος σε σημαντικά ονόματα ρίχνει το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με σκηνοθέτες όπως ο Όλιβερ Στόουν, τους δύο φορές βραβευμένους με Χρυσό Φοίνικα αδερφούς Νταρντέν, στους οποίους διοργανώνει ένα αφιέρωμα, και τον Βρετανό Τέρενς Ντέιβις. Δεν είναι όμως οι μόνοι που φτάνουν ως ονούπος στη συμπρωτεύουσα. Έρχεται και ο Κουστουρίτσα, αλλά για να δώσει μια συναυλία. Το πιο ενδιαφέρον γεγονός στο φετινό πρόγραμμα είναι το ολοκληρωμένο αφιέρωμα στο έργο του Μάνου Ζαχαρία. Το αφιέρωμα στο σινεμά της Μέσης Ανατολής, αλλά και η πρώτη παγκόσμια προβολή της νέας ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Η σκόνη του χρόνου», που όμως μετονομάστηκε σε avant-première, για να μην κλωτσίσει το Φεστιβάλ Βερολίνου, που έχει καπαρώσει την πρωτιά. Γεια. Εσύ πρέπει να είσαι ο... Ιάσονας. Και εσύ η... Πινελόπη. Περάσει με κόκκινο. Λοιπόν, δίπλωμα και άδεια κυκλοφορίας. Ερχόταν κανείς. Η αγορά έχει παγώσει. Τους μισώ κανονικά, ώστε να μπορώ να αγαπάω αυτούς που αγαπάω. Κάτσε ντοματάκια. Να σε θυμούνται λίγο, να θέλουνε. Γενικά, υπάρχει αδρεναλίνη, υπάρχει ταχύτητα. Είναι όμορφο πράγμα. Καταρχήν θέλω να βγάλω χρήματα... Άγνοια, εγκατάλειψη, εκμετάλλευση, μοναξιά, φθόνος. Τέσσερις ηθοποιοί διηγούνται την ιστορία της νέας, μόλις 24 ετών, χαριτωμένης αλλά φτωχής Κατερίνας Ισμαήλωβα. Στην παράσταση Κατερίνα Ισμαήλωβα, η Lady Macbeth του Ντσένσκ, που είναι βασισμένη στην νουβέλα του Νικολάη Λέσκοφ και στο λιμπρέτο της όπερας του Σωστακόβιτς, οι ηθοποιοί λειτουργούν άλλοτε σαν αφηγητές και άλλοτε σαν ρόλοι, άλλοτε σαν τραγουδιστές και άλλοτε σαν παρατηρητές. Όπως και να έχει, είναι όλοι συμμέτοχοι και κοινωνοί του παραμυθιού. Για ένα κορίτσι που έπλυται και που αναζητώντας την ευτυχία γίνεται θύμα ενός ισχυρού πάθους, οδηγούμενος στην ταπείνωση και τον αφανισμό. Καλύτερα όμως να μας τα πει η σκηνοθέτης της παράστασης, Μάρθα Φριτζίλα. Η ζέστη της ημέρας έχει φύγει κι ο ήλιος μες στις στέπες τώρα πήγε. Η Κατερίνα Ισμαήλωβα ξεκίνησε ως ιδέα το 2003. Εγώ είχατε μια πολύ μεγάλη αγάπη για την όπερα του Σωστακόβιτς, Κατερίνα Ισμαήλωβα, και ξεκίνησα τη διασκευή.
μουσική στην παράσταση αυτή παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επειδή παίζει και στη ζωή μου πολύ σημαντικό ρόλο. Έχω την τύχη να συνεργάζομαι από το 96 με τον Βασίλη Μαντζούκη. Είχαμε μία κλίση, ας πούμε, προς την μπρεχτική αντιμετώπιση του θεάτρου. Τα τραγούδια, λοιπόν, είναι κάπως σαν να υπογραμμίζουν άλλες φορές το τι συμβαίνει, σαν να ανακεφαλαιώνουν, σαν να λένε τα πράγματα που δεν λέγονται στις σκηνές. Η Κατερίνα Λβόβνα και βάλθηκε να χαϊδεύει το γάτο. Το πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την παράσταση είναι ότι είναι μια καθημερινή άσκηση για το πώς να διαχειρίζεσαι το να είσαι, να παίζεις ένα ρόλο, να βγαίνεις από το ρόλο, να παρατηρείς το ρόλο, να κάνεις μια αφήγηση και να προσπαθείς όλο αυτό να είσαι και ο εαυτός σου. Μα τι γίνεται εδώ, εδώ! Αν η ηρωίδα είναι συμπαθές πρόσωπο, δεν με απασχόλησε. Πιθανόν να είναι γιατί είναι συνεχώς εκτεθειμένη. Μπορεί να είναι και συμπαθής γιατί είναι και αδύναμη. Αδύναμη με την έννοια ότι έχει ένα τέτοιο πλούτο συναισθημάτων που ταυτόχρονα δεν μπορεί να τον διαχειριστεί κιόλας. Που αυτό την κάνει άλλες φορές εκρηκτική, άλλες φορές καθόλου έξυπνη. Πάντως αδύναμη. Όλο να χαϊδεύεται. Ένας γάτος όμορφος, γκρίζος, μεγάλος. Η έκθεσή του αφήνει μια αίσθηση τρυφερότητας και συγκίνησης. Ο εικαστικός Δημήτρης Ιωάννου, εκτός από το να συλλέγει δίσκους, ξεκίνησε και μια δεύτερη παράλληλη συλλογή από τις συσκευασίες αποστολής. Αυτές τις μέρες μας παρουσιάζει μια εγκατάσταση που δημιούργησε με αυτά τα φαινομενικά άχρηστα αντικείμενα, τις συσκευασίες που συλλέγει τα τελευταία 5 χρόνια. Ο τίτλος έκθεσης βγαίνει από αυτό το χαρτάκι το οποίο μου έβαλε ένας πολιτής δίσκων από το eBay. Και επειδή είναι πολύ συνηθισμένος και κλασικός όρος σε σχέση όταν είναι από αγοροπολισίες δίσκων και τέτοια, γι' αυτό νομίζω ότι τέριαξε πολύ σωστά σε σχέση με την έκθεση. Ουσιαστικά αυτό που με ενδιαφέρει σε όλες αυτές τις συσκευασίες είναι το ότι αποτελούν τα απτά ίχνη όλες τις διαδικασίες της συλλογής, της έρευνας που κάνω εγώ, ας πούμε, στο ίντερνετ, γιατί όλα αυτά που έρχονται ή από το eBay ή από διαδικτυακά μαγαζιά δίσκων. Και ουσιαστικά είναι το άχρηστο κομμάτι το οποίο κανονικά το πετάς μετά, αλλά ουσιαστικά με ενδιαφέρει το ότι γίνεται μια δευτερεύουσα συλλογή εντός εισαγωγικών. Πάντα στη δουλειά μου χρησιμοποιώ αντικείμενα τα οποία κανονικά δεν τα θεωρείς υλικό που θα ήταν κάποιο για κάποια καλλιτεχνική δουλειά. Το ένα από τα στοιχεία που με ενδιαφέρει σε σχέση με όλη αυτή την εγκατάσταση είναι ότι πρώτον η συλλογή η ίδια είναι απούσα. Και επίσης δεν υπάρχει κανένα στοιχείο για να ξέρεις τι υπήρχε μέσα στην ίδια. Εμείς κάναμε μια κωμωδία που ψάχνει λίγο το δράμα της. Πάνω στο πιο δραμικό υπάρχουν αυτά τα σύγκρουα. Το θέατρο δεν υπάρχει χωρίς δράση και δράση σημαίνει σύγκρουση. Οπότε στις πιο δραματικές στιγμές υπάρχουν κωμικά πράγματα και στις πιο κωμικές υπάρχουν δραματικά. Αυτό είναι ένας πολύ παλιός γάμος του θεάτρου. Έτσι είναι και έτσι θα είναι πάντα το θέατρο. Αύριο, στο lculture.gr, ρίξτε μια κλεφτή ματιά στις ταινίες που συμμετέχουν στο 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Κάντε κλικ στο lculture.gr και μάθετε τα πάντα για τον κόσμο του πολιτισμού. lculture.gr, ο πολιτιστικός σας οδηγός. Τελικά συμβαίνουν πράγματα. Μαζί δεν θα τα χάσουμε. Καλό σας βράδυ.